Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε κοντά σας, είμαστε εδώ για το ζωντανό το οποίο προγραμματίσαμε για τις 10.30, είναι 10.47, αλλά ακόμη στο τρέξιμο ήμασταν, οπότε η κατανόησή σας νομίζω υπάρχει και νομίζω ότι θα σας αποζημιώσουμε με τον καλύτερο τρόπο, αν μπορώ να το θέσω έτσι, διότι αμέσως τώρα, ευθύς αμέσως, θα είναι κοντά μας ένας άνθρωπος πολύ γνωστός ανά το Πανελλήνιο, ειδικότερα για τους συνοδοιπόρους του κώδικα μυστηρίων, αλλά και ευρύτερα. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει την έρευνα χρόνια στην έρευνα των μαθηματικών αλλά και της αρχαίας κληρονομιάς και της ελληνικής γλώσσας, ο Λευτέρης Αργυρόπουλος, με τον οποίο θα μιλήσουμε φόλης της ύλης. Με τον Λευτέρη τον Αργυρόπουλο θα πούμε τα πάντα και επίσης θα μας γνωστοποιήσει και όσα έχει προγραμματίσει στη Θεσσαλονίκη και το Βόλο και ίσως και σε άλλες περιοχές. Θα κάνει κάποιες ομιλίες, θα κάνει κάποιες συγκεντρώσεις προσεχώς, θα μας τα πει πιο ειδικά, για να μην λέω εγώ τώρα γενικούρες, ο Λευτέρης, στην πορεία της εκπομπής και θα μιλήσουμε για όλα και κυρίως και για τις εκλογές που έρχονται. Πάμε να τον χαιρετήσουμε. Λοιπόν, Λευτέρη, καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής. Αληθώς Ανέστη. Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε ένα έτος πολύ σημαντικών εξελίξεων, γιατί είναι και έτος εκλογών. Και θα ήθελα εγώ να αναγγείλω επίσης και μία μεγάλη παρουσίαση που αναμένεται να γίνει μετά από 3 ημέρες, την Παρασκευή δηλαδή, την επόμενη, στις 5 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα κάνω μία παρουσίαση η οποία θα είναι αρκετά μεγάλη και σε χρονική διάρκεια. Και παρόμοια σαν και αυτή δεν έχω ξανακάνει, γιατί έχω κάνει αρκετές παρουσιάσεις, όπως γνωρίζεις. Θα είναι το ξεκίνημα της παρουσιάσεως αυτής, θα είναι συνδεδεμένο με την παρουσίαση των 2 τελευταίων βιβλίων μου, «Οι κώδικες του Πυθαγόρα 1 και 2». Βεβαίως θα γίνει με PowerPoint, με projector, με προβολέα και με προβολή 48 διαφανειών εικόνων υψηλής ευκρίνειας, τις οποίες θα εξηγώ τις ισοψηφίες που βρίσκονται σε κάθε μία από αυτές. Και μόλις τελειώσει αυτή η προβολή των εικόνων, θα υπάρξει μία συνέχεια που παρόμοια δεν έχει ξαναγίνει σε προηγούμενη παρουσίαση διάλεξη. Θα εκτελέσω 2 πειράματα φυσικής. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο, περίπου 5-6 λεπτά, το πολύ 10. Και μετά θα αρχίσω να γράφω περίπου 900 ψηφία, 900 αριθμούς, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, που έχουν σχέση με το π, το 3,14, με τον χρυσό αριθμό φ, με τη βάση των φυσικών λογαριθμών, με τα παραγωγικά από το 1 μέχρι το 13, τετραγωνικές ρίζες επίσης από το 1 μέχρι το 13, με τους αριθμούς Φιμπονάτσι και Λούκας, με τα μερικά αθροίσματα από το 1 πρώτο και 1 δεύτερο μέχρι και το 1 δέκατο αριθμητή και παρονομαστή. Αυτά όλα θα γίνουν από μνήμης, θα γράφονται σε μεγάλο πίνακα και οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να τα ελέγχουν από ένα πρόγραμμα που θα έχουν στα χέρια τους, με το που θα εισέλθουν στην αίθουσα της παρουσιάσεως, θα μπορούν να βλέπουν αυτά που γράφω, αν υπάρχει λάθος ή όχι. Αυτό θα γίνει για πρώτη φορά παγκοσμίως. Δεν έχει ξαναγίνει ένα τέτοιο γεγονός. Mm-hmm. Και βεβαίως μετά θα παρουσιάσω και 3 αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος ζωντανά στον πίνακα. Θα αποδείξω το Πυθαγόριο θεώρημα με 3 αποδείξεις από τις 530 που έχω. Και τουλάχιστον μία από αυτές θα είναι και η τριγωνομετρική απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος, την οποία την έχω καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου από το 1998. Γιατί παρατηρήθηκε ένα θέμα τώρα τελευταία με το Πυθαγόριο θεώρημα. Ανακοινώθηκε ότι 2 μαθήτριες Λυκείου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε κάποια πολιτεία απέδειξαν το Πυθαγόριο θεώρημα, έδωσαν δηλαδή την πρώτη τριγωνομετρική απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος. Αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή, ναι, μεν είναι σωστό αυτό που έχουν παρουσιάσει οι μαθήτριες, αλλά δεν έχουν βρει αυτές πρώτες την απόδειξη την τριγωνομετρική του Πυθαγορείου θεωρήματος. Την έχω βρει εγώ από το, πριν από το 1997, αρκετά πριν, και η απόδειξη είναι ότι την έχω κατοχυρώσει μαζί με όλες τις άλλες 520 στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου από το 1998. Επομένως, από εκεί τεκμέρεται ποιος έχει κάνει και τι έχει κάνει. Και γι' αυτό θα πρέπει εγώ να παρουσιάσω τις αποδείξεις μου, ας πούμε, στο κοινό, να τις παρακολουθήσουν. Βεβαίως δεν θα μπορούν όλοι να καταλάβουν τα γραφόμενα αυτά, γιατί δεν είναι όλοι μαθηματικοί, αλλά μετά, εν συνεχεία, θα ανεβούν αυτά στο YouTube, ο Τέριο Χατζηρεμίας θα τα ανεβάσει, οπότε θα μπορούν όσοι θέλουν να τα δουν και από εκεί, και επιπλέον θα παρουσιαστεί και ένας καταπληκτικός μαθηματικός τύπος που υπολογίζει ένα πάρα πολύ δύσκολο άθροισμα, που λέγεται αρμονικό άθροισμα,
με τη μεγαλύτερη ακρίβεια όλων των εποχών στην ιστορία των μαθηματικών. Και αυτό θα αποδειχθεί διαζώσεις μέσα από ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που λέγεται Wolfram Alpha, το οποίο είναι το καλύτερο σχεδόν πρόγραμμα, ίσως είναι το καλύτερο πρόγραμμα που υπάρχει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, διότι το έχει φτιάξει ο Στέβεν Wolfram με κορυφαίους μαθηματικούς. Μάλιστα. Και από εκεί θα αποδειχθεί εάν αυτός ο τύπος λειτουργεί με αυτή την ακρίβεια ή όχι. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη θα κάνεις και μια διάλεξη στο Βόλο, ε? Θα έρθω και εκεί. Στο τέλος της παρουσιάσεως, μετά από αυτά, θα παίξω και ηλεκτρονική μουσική περίπου 15 λεπτά, γιατί έχω συνθέσει ένα καινούριο CD, το τέταρτο, το οποίο θα παρουσιαστεί εν μέρη βέβαια, τρία κομμάτια από τα 12 θα παρουσιαστούν εκεί. Ναι, είναι γεγονός ότι στις 17 Μαΐου, δηλαδή 12 μέρες μετά από την παρουσίαση της Θεσσαλονίκης, θα έρθω και στην πόλη του Μπόλου για να κάνω άλλη μία παρουσίαση εκεί, στο ξενοδοχείο Park Hotel, 7.30 ώρα Τετάρτη 17 Μαΐου, το απόγευμα περίπου θα ξεκινήσει, και ευελπιστώ ότι θα κάνουμε και μία εκπομπή εκεί την προηγούμενη μέρα μάλλον. Ωραία, πρώτο Θεός, ναι, βεβαίως. Τώρα, είπαμε Χριστός Ανέστη. Βεβαίως. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Λευτέρη, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές στο παρελθόν για την Ανάσταση του Χριστού και μέσω των μαθηματικών και της καταπληκτικής σου έρευνας αποδεικνύεις ότι πραγματικά αυτό το ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου, την ανθρώπινη διάνοια, γεγονός θα το πω, έχει συντελεστεί, ο Χριστός έχει αναστηθεί, όσο και αν δεν το πιστεύουν κάποιοι. Μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα για τον Χριστό Ανέστη μέσα και από την έρευνά σου λεξαριθμικά, την Ανάσταση και γενικότερα? Βεβαίως. Έχω δημοσιεύσει και σε κάποια από τα βιβλία μου σχετικά θέματα. Καταρχήν, πριν έρθει το Πάσχα, όλοι λέμε καλό Πάσχα. Αυτή η φράση όμως έχει τον αριθμό 1003. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι αυτές οι δύο λέξεις, όταν τις μετατρέψουμε σε αριθμούς, τα γράμματα της κάθε μίας και τα προσθέσουμε όλα αυτά τα συγκεκριμένα τα ψηφία που θα προκύψουν, θα πάρουμε σαν άθροισμα, δηλαδή το λεξαριθμικό άθροισμα της φράσεως «Καλό Πάσχα» είναι ο αριθμός 1003. Εάν τώρα γράψουμε τη φράση «Υγέρθη ο Κύριος» και κάνουμε την λεξαριθμική αναγωγή της, θα δούμε ότι και σε αυτή τη φράση το λεξαριθμικό άθροισμα αυτής της φράσεως είναι πάλι το 1003. Έτσι. Άρα έχουμε την ισοψηφία μεταξύ των φράσεων «Καλό Πάσχα» και «Υγέρθη ο Κύριος». Αυτό είναι μία πρώτη ένδειξη για αυτά που συζητήσαμε πριν. Υπάρχει όμως και άλλη ισχυρή, πολύ ισχυρή, η οποία είναι η εξής. Εάν γράψουμε τη φράση «Ιησούς Χριστός», το όνομα Ιησούς έχει ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό αριθμό. Έχει τον αριθμό 888. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός 8 είναι ο πρώτος τέλειος κύβος. Διότι το 2, εάν προπλασιαστεί επί τον εαυτό του και άλλη μία φορά ακόμη, δηλαδή το γινόμενο 2 επί 2 επί 2, είναι ο αριθμός 2 εις την τρίτη, είναι αυτή η δύναμη, η οποία ισούται με τον αριθμό 8. Τώρα, εάν πάρουμε ένα κύβο, γνωρίζουμε ότι έχει 6 ίσες έδρες, εκ των οποίων εκάστη εξ αυτών είναι τετράγωνων. Άρα ο κύβος έχει 6 ίσα τετράγωνα. Όταν ανοίξουμε τον κύβο από τον χώρο των τριών διαστάσεων επάνω στο επίπεδο, τότε το επιπεδικό ανάπτυγμα, όπως λέγεται, το ανάπτυγμα δηλαδή του τριών, αντιστοιχεί ο αριθμός 6, που είναι ο πρώτος. Σε κάθε ένα από τα 6 ίσα τετράγωνα μπορεί να τοποθετηθεί ένα γράμμα από τα 6 γράμματα που συνθέτουν την λέξη του ονόματος, το όνομα δηλαδή Ιησούς. Τώρα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι εάν γράψουμε, είπαμε, τη φράση «Ιησούς Χριστός», το όνομα Ιησούς έχει τον αριθμό 888 και η λέξη «Χριστός» έχει τον αριθμό 1480. Εάν προσθέσουμε τους αριθμούς αυτούς, το 888 και το 1480, θα λάβουμε τον αριθμό 2368. Η τοποθέτηση του άρθρου, του όμικρον, που ισούται με τον αριθμό 70, θα δημιουργήσει τη φράση «Ο Ιησούς Χριστός». Επομένως, θα αυξήσει τον αριθμό. Βασίλη, έχουμε πρόβλημα δικτύου. Λοιπόν, να σε καλέσω από το Messenger καλύτερα. Στο Facebook. Δοκίμασε, ναι, δοκίμασε. Ωραία, κλείνουμε εδώ που είμαστε από το Skype. Θα σου κάνω ηχητική κλίση στο Messenger. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν.
Λευτέρη, με ακούς? Λευτέρη, με ακούς? Σε ακούω καθαρά. Πολύ Ωραία. Καθαρά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εδώ. Δηλαδή, είμαστε εκτός Skype. Θα συνεχίσουμε από εδώ. Είχαμε μείνει στη φράση «εστίνω αναστάσεις εκ νεκρών». Ναι. Έτσι. Εάν εκλογήσουμε λοιπόν το άθροισμα των αριθμών όλων αυτών των λέξεων, θα προκύψει και πάλι ο αριθμός 2438. Ναι. Επίσης. Οπότε εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα να έχουμε τυχαία αυτή τη μισοψηφία, γιατί εδώ έχουμε τετραψήφιο αριθμό στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια και στο 1003 είχαμε τετραψήφιο αριθμό, αλλά τον είχαμε οριακά για τρεις μονάδες. Έτσι, για τρεις-τέσσερις μονάδες μόνο από το 1000 μέχρι το 1003. Ενώ εδώ μιλάμε για τον αριθμό 2438, που είναι μεγαλύτερος από το 2400. Οπότε και οι δύο αυτές οι ισοψηφίες να είναι τυχαίες, είναι πολύ δύσκολο το γεγονός αυτό. Υπάρχει και μία τρίτη. Εάν γράψουμε το όνομα Ιησούς, έχουμε τον αριθμό 888, όπως είπαμε, και είναι το ίδιο με το άθροισμα της φράσεως «Ημί ο Αναστάς», δηλαδή «Είμαι ο Αναστημένος», που έχει πάλι τον αριθμό 888. Οπότε έχουμε τρεις ισοψηφίες πολύ σημαντικές για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Τώρα είμαι στο Facebook, εδώ βλέπω τον τοίχο σου που ακριβώς... 80. Εάν προσθέσουμε όμως το 1, το 4, το 8 και το 0, καταλήγουμε αμέσως στον αριθμό 13. Και εάν προσέξουμε πόσα είναι τα γράμματα από τη φράση «Ιησούς Χριστός», βλέπουμε ότι το όνομα Ιησούς έχει 6 γράμματα και το όνομα Χριστός έχει 7 γράμματα, και δεν είναι τυχαίο ότι ο αριθμός 7 είναι ο ιερός αριθμός. Το 6 και το 7 όμως είναι αθρηστικά, καταλήγει στον αριθμό 13. Και η άλλη σχέση, η τρίτη του Ιησού Χριστού με το 13, είναι ότι μετά τους 12 ήταν ο 13ος, αφού οι 12 δημιουργούνται από τους μονοψηφίους 1 και 4, αλλά και οι δύο αυτοί οι αριθμοί είναι τέλεια τετράγωνα. Ο ένας τέλειων τετράγωνων του 12, ο 144, και ο άλλος τέλειων τετράγωνων του 38. 38 επί 38, 1444. Και τώρα, εάν προσθέσουμε το 1444 με το 144, θα λάβουμε τον αριθμό 1588, που είναι το ίδιο με το λεξαριθμικό άθροισμα της φράσεως «αναστάσιμος δράσης». Δηλαδή, η φράση «αναστάσιμος δράσης» μας δίνει τον αριθμό 1588, που είναι ο ίδιος με τον αριθμό που λαμβάνουμε εάν γράψουμε τη φράση «Λάζαρε δε βροένι». Δεν νομίζω. Οι περισσότεροι, ακόμη και οι μεγάλοι της... οι ιεράρχες, ας πούμε, και ο Πατριάρχης και πολλοί άλλοι, μπορεί να μην έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό το φαινόμενο. Όταν, ας πούμε, λέμε τη λέξη «ανάληψης», σημαίνει, με απλά λόγια, «ξανά λαμβάνω». Δηλαδή, ο Χριστός τι έκανε, τι πέτυχε με την ανάληψή του? Να ξαναλάβει, να ξαναπάρει δηλαδή, την αρχική μορφή με την οποία εισήλθε στη μητέρα του. Και έχω πει ότι προσεγγίζεται αυτό το φαινόμενο της γενέσεως του Ιησού Χριστού. Έχω δημιουργήσει μία λέξη και την έχω στο 8ο βιβλίο μου με τίτλον «Η αλφαριθμητική ευφυΐα της ελληνικής γλώσσης». Από το τέλος του 2013 έχω δημιουργήσει την λέξη «ποτοεμβριογένεσης». Δηλαδή, ναι, το έμβριο του Ιησού Χριστού έχει δημιουργηθεί με κρούση φωτονίων υψηλής ενέργειας, που σημαίνει αοράτων φωτονίων. Γιατί για να είναι δύο φωτόνια, να έχει ζεύγη φωτονίων υψηλής ενέργειας, αυτό σημαίνει από τη φυσική, όποιος γνωρίζει φυσική, ότι πρέπει να έχουν πολύ υψηλή συχνότητα αυτά τα φωτόνια, και επομένως αυτά, εφόσον έχουν πολύ υψηλή συχνότητα, θα έχουν μήκος κύματος που είναι μικρότερο από τα 400 νανόμετρα, άρα θα είναι στο αριστερό αόρατο φάσμα των φωτονίων. Που εκεί τα φωτόνια, επομένως, επειδή έχουμε τον τύπο ότι η ενέργεια ενός φωτονίου ισούται με τη σταθερά του Planck επί τη συχνότητα του φωτονίου, που είναι ε κεφαλαίο ίσον h επί f. Το f είναι το αρχικό από τη λέξη frequency, που σημαίνει συχνότητα, και το μικρό το h είναι η σταθερά του Planck, που είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, και ευτυχώς που είναι τόσο μικρός αυτός ο αριθμός, γιατί εάν η σταθερά του Planck ήταν μεγαλύτερη, τότε θα είχαμε προβλήματα ακόμη και στο... και η ίδια είναι όντα του μικροκόσμου. Και ευτυχώς λοιπόν που η σταθερά του Planck είναι τόσο μικρός αριθμός. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι ξαναπήρε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός το πνευματικό του σώμα, δηλαδή το σώμα των φωτονίων, το άειλο σώμα του. Και για να το κάνει αυτό, υποχρεώθηκε να κάνει τη μεταμόρφωση στο όρο Σταβόρ. Δεν την έκανε τη μεταμόρφωση τυχαία. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έκανε στη μεταμόρφωση και τι είναι η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού.
Είναι η αναγκαία και η ικανή συνθήκη για να μπορέσει να πετύχει την ανάληψη. Γιατί έχουμε την ισοψηφία των λέξεων ανάληψης και κρούσης. Η λέξη κρούσης έχει τον αριθμό 1000. Τον ίδιο αριθμό έχει και η λέξη ανάληψης. Τον ίδιο αριθμό έχει και η λέξη κυρίου, που είναι η γενική της λέξεως κύριος. Έτσι, τον αριθμό 1000 έχουν και οι τρεις αυτές λέξεις. Ανάληψης, κρούσης, κυρίου. Επομένως, τι σχέση έχει η κρούσης με την ανάληψη του κυρίου? Ποια σχέση μπορεί να έχει? Μόνο μία. Κρούσης ύλης αντιύλης. Η ύλη όταν συγκρούεται με την αντιύλη, έχουμε παραγωγή φωτονίων. Και αυτό είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο και έχει αποδειχθεί και στο εργαστήριο από το 1932. Μιλάμε για πάρα πολλά. Λευτέρη, έχουμε ένα θέμα εδώ, γιατί δεν ξέρω, κάτι είχαμε με τη σύνδεση. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν έχει κατορθώσει να μας ακούσει καλά. Έχω όλο παράπονα στο chat. Τώρα το είδα εγώ βασικά, γιατί δεν ξέρω, έχουμε ένα θεματάκι με τη σύνδεση, γιατί δεν είχα παρακολουθήσει το chat, δεν ξέρω. Εγώ σε ακούω καθαρά, δεν ξέρω γιατί. Ωραία, τώρα μου λένε ότι με ακούν καθαρά. Λοιπόν, αν σου είναι εύκολο, χίλια συγγνώμη τώρα, αν μπορούμε να πάρουμε το θέμα από την αρχή, γιατί δεν μας έχουν παρακολουθήσει καθόλου, μου γράφουν συνέχεια ότι έχει διακοπές, δεν ξέρω, πέρα αυτή η σύνδεση, δεν ξέρω τι γίνει. Ναι, φταίει η σύνδεση, γιατί μου έγραψε εμένα στο Skype κακή σύνδεση. Λοιπόν, τώρα ας μας γράψετε τώρα να μας βλέπετε και μας ακούτε κανονικά, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον. Εγώ ακούω με Βασίλη, γιατί να πούμε τώρα πάλι τα ίδια πράγματα είναι λίγο... Είναι κρίμα να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή καλύτερα από κοντά εκεί το δικό στο το χώρο, ας πούμε, του καναλιού, που δεν θα έχουμε προβλήματα επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν μας ακούνε τώρα οι φίλοι. Δεν μας ακούνε, μου γράφουν συνέχεια ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Τότε ίσως θα ήταν καλύτερα να με καλέσεις σε έναν αριθμό κλίση, άμα είναι να με καλέσεις τηλεφωνικά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, γράψτε μας. Ωραία, τώρα μας λένε, καλύτερα να μην το σταματήσουμε. Τώρα μας βλέπουν και μας ακούν κανονικά. Εάν θες, επανέλαβε λίγο, Λευτέρη, αυτό που είπες για το θέμα της μεταμόρφωσης του Σωτήρου. Θα το πάρουμε από εκεί τουλάχιστον. Να το ξεκινήσουμε από την ανάληψη πάλι. Ωραία. Γιατί δεν μας άκουσαν. Η ανάληψη, η λέξη ανάληψη έχει να κάνει με κάτι που ξαναπαίρνει κάποιος. Ακόμη και όταν πάμε στην τράπεζα να κάνουμε ανάληψη, πηγαίνουμε και παίρνουμε τα χρήματα που είχαμε καταθέσει. Τα ξαναπαίρνουμε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ανάληψη. Έτσι και εδώ, το συγκεκριμένο θέμα της ανάληψης του Ιησού Χριστού σημαίνει ότι ξαναπήρε το πνευματικό του σώμα. Το σώμα των φωτονίων με το οποίο εισήλθε στη μητέρα του. Γιατί ένας τρόπος υπάρχει για να γίνει παρθενογένεση. Ναι. Και αυτός είναι η φωτοέμβριογένεση. Δηλαδή να δημιουργηθεί το έμβριο μέσω κρούσεων ζευγών, ζευγαριών δηλαδή, φωτονίων υψηλής ενέργειας. Και τα φωτόνια της υψηλής ενέργειας έχουν πολύ υψηλή συχνότητα και αυτό αποδεικνύεται και από τον τύπο που δίνει την ενέργειά τους, γιατί η ενέργεια ε των φωτονίων ισούται με την σταθερά του Πλάνκ επί τη συχνότητά τους. Mm-hmm. Επειδή η σταθερά του Πλάνκ είναι ένας σταθερός αριθμός, πολύ μικρός όπως είπα και πριν, όσο πιο μεγάλη συχνότητα έχει ένα φωτόνιο, τόσο πιο μεγάλη ενέργεια έχει. Είναι λογικό αυτό. Ναι. Επομένως, για να μπορούσε να κάνει ανάληψη, δηλαδή να μετασχηματίσει το υλικό του σώμα σε κύμα φωτονίων, θα έπρεπε να κάνει κρούσεις, αλλεπάλληλες κρούσεις, ύλης και αντιύλης. Γι' αυτό έχουμε την ισοψηφία μεταξύ των λέξεων ανάληψης και κρούσης. Και η ισοψηφία είναι σχετική με τον αριθμό 1000. Είναι ένας πολύ στρογγυλός αριθμός. Τον ίδιο αριθμό έχει και η γενική της λέξεως κύριος, δηλαδή κυρίου, που λέμε ανάληψης κυρίου. Δηλαδή, η φράση ανάληψης κυρίου έχει τον αριθμό 2000. Διότι η λέξη ανάληψης και η λέξη κυρίου έχει το 1000 η καθεμία από αυτές. Αλλά η ισοψηφία μεταξύ των λέξεων ανάληψης και κρούσης εξηγείται με το γεγονός ότι για να μετασχηματίσει το σώμα του από υλικό σε σώμα φωτονίων, σε άειλο δηλαδή, σε κύμα φωτονίων, έπρεπε να κάνει κρούσεις ύλης και αντιύλης. Γιατί ξέρουμε ότι όταν η ύλη συγκρούεται με την αντιύλη, έχουμε τη δημιουργία φωτονίων. Και αυτό το γεγονός έχει αποδειχθεί από το 1932 στο εργαστήριο. Έτσι, είναι κάτι που έχει αποδειχθεί εδώ και δεκαετίες.
Πάντως, όπως είπα και προηγουμένως, είναι συγκλονιστικό το ότι είσαι ίσως ο μοναδικός στον πλανήτη που ουσιαστικά μας έχεις αποδείξει μέσα από την εκπληκτική σου, την καταπληκτική σου έρευνα με πρόταγμα την ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά και θεωρίες η εισαγωγή των οποίων έχει φέρει την καινοτομία στην έρευνα, ότι έχει συντελεστεί ανάσταση του Χριστού. Είναι συγκλονιστικό, Λευτέρη. Είναι κάτι που είναι, ναι, είναι συγκλονιστικό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμη τα οποία είναι άγνωστο και δεν τα γνωρίζουμε. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσω της επιστήμης τις φάσεις της μεταμορφώσεως, της αναστάσεως και της αναλήψεως. Και για να μπορέσω να εξηγήσω επιστημονικά, να το προσεγγίσω κάπως, γιατί μην λέμε τώρα και μεγάλα λόγια. Προσπαθούμε, έτσι, προσπαθούμε, επιχειρούμε. Δεν σημαίνει ότι το έχουμε πετύχει αυτό απόλυτα. Προσπαθούμε. Και ό,τι καταφέρνουμε. Λοιπόν, είχα μία συζήτηση με ένα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στη Βοστόνη, όταν τελείωσα το 2002. Αυτός ο καθηγητής μου είχε αναθέσει να κάνω μία εργασία όσον αφορά τη φυσική. Και στο σύγγραμμα που του έδωσα στην εργασία αυτή, μου έβαλε 100 με άριστα το 100. Ναι. Και δεν είναι ένας τυχαίος καθηγητής, διότι αυτός είχε πάρει το διδακτορικό του από τον καθηγητή τον Τσάντουικ, ο οποίος είναι ο συγκεκριμένος φυσικός που ανακάλυψε το νετρόνιο. Ναι, ο Τσάντουικ είναι γνωστός, ναι. Είναι γνωστός και είναι αυτός που ανακάλυψε το νετρόνιο. Οπότε όταν έχεις ένα φυσικό που παίρνει το διδακτορικό του από αυτόν, δεν μπορεί να είναι άσχετος. Είναι σοβαρός καθηγητής. Και εκεί που του παρέθεσα τη θεωρία μου για την ανάληψη, με άκουγε με προσοχή και μου λέει: υπάρχει μόνο ένα θέμα, μου λέει. Όπως ξέρεις, άμα γίνει κρούσης ύλης και αντιύλης, ακόμη και μιας μικρής μάζας, έχουμε τεράστια έκρηξη. Του λέω βεβαίως. Μου λέει: η θεωρία σου θα μπορεί να ευσταθεί μόνο εάν είχαμε 10 εις την 20 σωματίδια, το πολύ, να συγκρούονται με 10 εις την 20 αντισωματίδια. Όχι παραπάνω από αυτό τον αριθμό, μου είπε. Έκανε ένα υπολογισμό και μου είπε ότι μέχρι εκεί. Αλλά επειδή μου λέει: οι κρούσεις αυτές μπορούν να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να κόβουμε το χρόνο μέχρι ένα ελάχιστο, απριοελάχιστο χρονικό διάστημα που λέγεται χρόνος του Πλάνκ. Και ο χρόνος του Πλάνκ είναι 10 εις τη μείον 35 του δευτερολέπτου, δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε, αν υπολογίσουμε κατά προσέγγιση πόσα σωματίδια μπορεί να υπάρχουν σε ένα ανθρώπινο σώμα με συγκεκριμένη μάζα, έτσι, μπορούμε να βρούμε και πόσους χρόνους χρειάζεται για να γίνουν αυτές οι κρούσεις, ύλης και αντιύλης, γιατί στη μεταμόρφωση αυτό έκανε. Μετασχημάτισε το μισό σώμα του από ύλη σε αντιύλη και το απομόνωσε. Και το απομόνωσε από το περιβάλλον το υλικό. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως εδώ δύο πράγματα. Πώς το έκανε αυτό τόσο γρήγορα και πώς κατάφερε να απομονώσει την αντιύλη από την ύλη. Αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε ούτε να τα εξηγήσουμε. Για παράδειγμα, στο ΣΕΡΝ της Ελβετίας, ναι, οι επιστήμονες προσπαθούν να φτιάξουν αντιύλη. Φτιάχνουν αντιύλη, αλλά απειροελάχιστες ποσότητες αντιύλης. Απειροελάχιστες. Και ευτυχώς που δεν μπορούν να φτιάξουν παραπάνω αντιύλη από αυτές, από τις ποσότητες που φτιάχνουν, διότι αν μπορούσαν, θα μπορούσε κάποιος να κατασκευάσει τη βόμβα ύλης αντιύλης και αλίμονό μας τότε, γιατί θα ήταν το ισχυρότερο όπλο που ο άνθρωπος έχει κατασκευάσει. Πάντως, όπως είπα και προηγουμένως, έχεις στον τοίχο σου μια ταμπέλα που λες «Εστίν ο Αναστάς εκ νεκρών, ίσον ο ποιόν δια του λόγου, ίσον ο Ιησούς Χριστός, ίσον 2438. Καλό Πάσχα, ίσον ηγέρθη ο Κύριος, ίσον 1003». Ναι, ακριβώς έτσι. Αυτές είναι οι ισοψηφίες, οι δύο σημαντικές. Λευτέρη, ρωτάνε δύο φίλοι μεταξύ των άλλων ερωτημάτων, πώς μπόρεσε και περπάτησε στο νερό, και δεύτερον, πώς έγινε η σύλληψη της Θεοτόκου με φωτόνια, λέει κάποιος. Ναι, το πρώτο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, αλλά εδώ θα αναφέρω κάτι που έχει αναφέρει ένας πολύ μεγάλος μαθηματικός, ο οποίος είναι εν ζωή και έχει καταφέρει να αποδείξει την εικασία του Πουανκαρέ. Υπάρχει ένα ίδρυμα το οποίο έχει τα λεγόμενα millennium problems, δηλαδή τα προβλήματα της χιλιετίας. Και έχει ξεχωρίσει 10 προβλήματα, πανδύσκολα προβλήματα των μαθηματικών, εκ των οποίων μόνο το ένα εξ αυτών έχει επιλυθεί. Και το ένα εξ αυτών που επιλύθηκε είναι η εικασία του Πουανκαρέ. Ο Πουανκαρέ ήταν ένας Γάλλος μαθηματικός. Λοιπόν, αυτό το έλυσε ο Γκρέγορι Πέλερμαν. Και όταν τον ρώτησαν πώς το έλυσε, τους είπε ότι ξεκίνησε να βλέπει κάποιες εικόνες για να λύσει το πρόβλημα αυτό, για να γράψει τις εξισώσεις και να κάνει όλη τη μαθηματική ανάλυση που απαιτείται για να το επιλύσει, φανταζόμενος πώς θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να περπατάει πάνω στο νερό. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έτσι. Δηλαδή σκέφτηκε
ποια θα ήταν η συνθήκη και πιθανώς να έγραψε και κάποιες εξισώσεις, πώς να μπορεί ένας άνθρωπος με μία μέθοδο να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, να ελέγξει δηλαδή τη βαρύτητα και να μην βυθιστεί το υλικό του σώμα εντός του ύδατος. Έτσι. Και όσον αφορά το άλλο θέμα που είπες, για το τη οποίο σύλληψη της Θεοτόκου, το θαύμα που μας λέει θρησκεία η πίστη. Ναι. Το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό γίνεται μόνο μέσω μίας μεθόδου που την έχω ονομάσει εγώ φωτοεμβριογένεσης. Και έχω βρει και ισοψηφίες πάνω στη λέξη αυτή. Εννοείται αυτή η λέξη δεν υπάρχει στα λεξικά. Είναι γραμμένη μόνο στο βιβλίο το δικό μου, το 8ο, η αλφαριθμητική ευφυΐα της ελληνικής γλώσσης που έχει εκδοθεί από τον Ιανουάριο του 2014. Και εκεί εξηγώ αρκετά πράγματα για αυτό που ρώτησαν αυτοί οι φίλοι. Και υπάρχει ένα φαινόμενο στη φυσική που λέγεται φαινόμενο της διδύμου γενέσεως. Όταν λοιπόν φωτόνια υψηλής ενέργειας συγκρούονται με πυρήνες ύλης, τότε δημιουργείται ύλη και αντιύλη από τα φωτόνια αυτά, και η αντιύλη, συγκρουόμενη με την ύλη του περιβάλλοντος χώρου, μετασχηματίζεται εκ νέου σε νέα φωτόνια. Η ύλη όμως που δημιουργήθηκε έδωσε τη γενετική εντολή για να δημιουργηθεί το έμβριο του Ιησού Χριστού. Επομένως, μπορούμε μέσα από σύγκρουση φωτονίων με πυρήνες ύλης να παράξουμε ύλη και αντιύλη. Την αφήνουμε την αντίληψη, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν θα ζήσει στο υλικό περιβάλλον. Η ύλη όμως που παράγεται, ναι, μπορεί να δημιουργήσει ένα έμβριο. Μπορεί να το κάνει. Το θέμα είναι να ξέρει αυτός που το στέλνει, αυτό το κύμα, πώς θα το κάνει. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι που είναι πέρα από τη δική μας διανόηση προς το παρόν. Επομένως, εφόσον υπάρχει στη φυσική αυτή η δυνατότητα, γιατί όποιο γεγονός συμβαίνει στο σύμπαν, ακόμη και αυτά που λέμε θαύματα, εξηγούνται με τους νόμους της φυσικής και των μαθηματικών. Μπορεί ένα γεγονός να μην μπορούμε να το εξηγήσουμε ακόμη και το λέμε θαύμα, επειδή είναι θαυμαστό φαινόμενο. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν εξηγείται. Αν υπάρχει έστω και ένα γεγονός που δεν εξηγείται, τότε η επιστήμη καταραίει. Η επιστήμη λειτουργεί επειδή η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Η μοναδικότητα της αλήθειας επιτρέπει την λειτουργία της επιστήμης. Για παράδειγμα, φαντάσου εάν το 2 και το 3 δεν έκανε 5 και έκανε 7. Ότι έκανε 5 σήμερα και μεθαύριο έκανε 7. Όλα θα κατέρεαν. Έτσι. Υπάρχει μία μοναδικότητα στην αλήθεια. Γι' αυτό ό,τι αποδεικνύεται μέσω των μαθηματικών δεν υπάρχει περίπτωση να καταρριφθεί. Ό,τι αποδειχθεί ισχύει. Όταν κάτι δεν αποδειχθεί, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το εάν ισχύει ή για το εάν δεν ισχύει. Και εδώ πάμε ότι έχουμε δύο μορφές απείρου. Όμως ο Αριστοτέλης πρώτος μίλησε για τις δύο μορφές του απείρου, για το εν δυνάμει άπειρον και το εν ενεργεία άπειρον. Ο Κάντορ έγινε ο πρώτος μαθηματικός που απέδειξε ότι τα άπειρα είναι δύο, ότι δεν έχουμε ένα άπειρον μόνο. Και τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του τα δαπάνησε στην έρευνα να δει μήπως υπάρχει και τρίτη μορφή απείρου. Τελικά δεν κατάφερε να τη δει. Ναι. Και ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει τρίτη μορφή απείρου, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει, γιατί αυτός ο γίγαντας, ο Αριστοτέλης, που μίλησε για τα δύο διαφορετικά άπειρα, είχε μιλήσει τουλάχιστον 21-22 αιώνες πριν από την ανακάλυψη και την απόδειξη του Κάντορ για τα δύο άπειρα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά για το θέμα της Αναστάσεως, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Αείμνηστος, ο Παναγιώτης, ο Τουλάτος, στο πρώτο του βιβλίο, το οποίο νομίζω το έχεις προλογίσει κιόλας. Ναι, το είχα προλογίσει, βεβαίως. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Δευτέρα. Θα τον θυμόμαστε για πάντα τον Παναγιώτη Τουλάτο. Είχε γράψει σε αυτό το βιβλίο ότι το Αναστάς ανάποδα δίνει Σατανάς. Ότι μπορεί να επιχειρηθεί αναγραμματισμός. Ο αναγραμματισμός υπάρχει και εδώ δεν είναι εύκολη η ερμηνεία. Εδώ έχει να κάνει με την εξής. Μόνο μία ερμηνεία μπορεί να υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει άλλη. Η ερμηνεία είναι ότι ο εκπεσόνεος φόρος που εξέπεσε, ο καλούμενος Σατανάς, έτσι, που το όνομά του κανονικά είναι Σατανιήλ, γιατί ήταν άγγελος φωτός και τα ονόματα των αγγέλων τελειώνουν σε ήτα και λάμδα, Ιλ, Ελ κλπ. Λοιπόν, το όνομα Σατανιήλ δεν είναι τυχαίο ότι έχει τον αριθμό 600, που είναι το ίδιο με τη λέξη κόσμος. Έχουμε την ισοψηφία κόσμος ίσον Σατανιήλ ίσον 600. Και την έχω παρουσιάσει από το 2004, στο τρίτο μου βιβλίο, η Σοφία των Συναρίθμων, τη συγκεκριμένη ισοψηφία. Αυτός λοιπόν δεν τα παράτησε, δηλαδή παρότι τον έριξε σε κατώτερο στάδιο ενεργειακό, δεν το άφησε, δεν άφησε τη μάχη και προσπαθεί
να τα βάλει με τον δημιουργό, ξαναστάθηκε δηλαδή, γι' αυτό είναι το Σατανάς Αναστάς, ξανά στάθηκε, μεταφορικά όλα αυτά, ενεργειακά, και παλεύει με τον δημιουργό, με την ελπίδα τη δική του ότι θα τον κατανικήσει. Και γι' αυτό το λόγο εδώ θα πούμε κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αν πάρουμε στην αγγλική την φράση he lived ή she lived, δηλαδή αυτός έζησε, αυτή έζησε, αφού λέμε έζησε, που είναι ο αόριστος του live που σημαίνει ζω, σημαίνει ότι έχει πεθάνει. Αν διαβάσουμε όμως την λέξη lived ανάποδα, παίρνουμε τη λέξη devil. Ο ναό νοείται ότι εννοούμε. Έτσι. Και αν πάρουμε τη λέξη live που λένε οι δημοσιογράφοι, πάμε live, ανάποδα διαβάζουμε το evil, που σημαίνει κακό. Το κακό, το κακό είναι παντού, όπως και το καλό είναι παντού βεβαίως. Επομένως, τι θέλει αυτός να λάβει? Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να λάβει την ψυχική ενέργεια των ανθρώπων. Αυτό θέλει να λάβει, τίποτα άλλο δεν τον ενδιαφέρει. Διότι αθροιζόμενη αυτή η ενέργεια, ευελπιστεί αυτός ότι θα μπορέσει να συγκεντρώσει ένα τέτοιο ενεργειακό δυναμικό για να μπορέσει να μονομαχήσει με τον δημιουργό. Ευελπιστεί, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Γιατί ο δημιουργός είναι πολύ πιο ισχυρός από όλα τα δημιουργήματά του. Είπες για το ΙΛ. Υπάρχει το ΙΛ, ΕΛ και στις αρχαίες παραδόσεις, η Ελοχήμ για τους οποίους έχει γίνει μεγάλος ντόρος. Το ΙΛΙ, ΙΛΙ, λαμάξα βαχθανή, που έλεγε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Από το ΕΛ, ΙΛ, που όλα αυτά δεν ξέρω αν μπορεί να τα αποδώσει κανείς στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή το Made in. Πώς λέμε Made in China, είναι ελληνικό ή αν είναι ακόμη κάτι πιο αρχαίο σε επίπεδο γλωσσικό? Κοίταξε, οι φράσεις ΙΛΙ, ΙΛΙ, λαμάσα βαχθανή είναι αρχαία αραμαϊκά. Και σημαίνει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ναι. Το λαμά σημαίνει γιατί και το σαβαχθανή είναι αόριστο στο εγκαταλείπω. Αλλά εδώ έχω κάνει μια καταπληκτική ανάλυση πάνω σε αυτή τη φράση. Η φράση ηλί, ηλί, λαμά, σαβαχθανή έχει τον αριθμό 1042. Έτσι. Είναι το ίδιο με το άθροισμα της φράσεως χρόνια πολλά. Όταν εμείς συγκρίζουμε τα αυγά και λέμε χρόνια πολλά, δεν γνωρίζουμε ότι το χρόνια πολλά έχει το ίδιο με τη φράση ηλί, ηλί, λαμά, σαβαχθανή γραμμένη με ελληνικά. Και ο αριθμός της ισοψηφίας είναι το 1042. Και αν προσθέσουμε το 1, το 0, το 4 και το 2, θα πάρουμε το 7, που είναι το πλήθος των γραμμάτων του ονόματος Χριστός και είναι και ο ιερός αριθμός. Γιατί? Διότι άμα γράψουμε τη λέξη ιερός, ο λεξάριθμος είναι 385, και αν προσθέσουμε το 3, το 8 και το 5, θα πάρουμε το 16. Και από την άθροιση της μονάδος και της εξάδος, το 1 συν 6 θα μας δώσει το 7, που αποδεικνύει τη γνώση της ελληνικής γλώσσης για το γεγονός ότι ο αριθμός της επτάδος είναι ιερός. Εάν πάμε όμως τώρα στη λέξη σαβαχθανή και την αριθμίσουμε, θα μας δώσει τον αριθμό 874. Είναι ο ίδιος με τον αριθμό της λέξεως πρόσθεσης. Τι σχέση έχει η λέξη πρόσθεσης με τη λέξη σαβαχθανή? Έχει άμεση σχέση, γιατί ο Χριστός αυτά όλα τα είπε επάνω στο Σταυρό. Και ο Σταυρός είναι το σύμβολο της πράξεως που καλείται πρόσθεση. Αλλά τι σημαίνει η λέξη πρόσθεσης? Ελάχιστοι γνωρίζουν. Σημαίνει προς την νέαν θέσιν. Αυτό σημαίνει πρόσθεσης. Έτσι. Και εάν πάρουμε και τη φράση το θείον πάθος, γιατί μιλούμε για το θείον πάθος, η φράση το θείον πάθος, αν τις κάνουμε την λεξαριθμική της αναγωγή, θα καταλήξουμε στον αριθμό επίσης 874. Επομένως έχουμε την ισοψηφία. Σαβαχθανή ίσον πρόσθεσης, ίσον το θείον πάθος, ίσον 874. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κάποια πράγματα κρυμμένα πολύ καλά μέσα στις λέξεις και τις φράσεις που γράφονται με την ελληνική γλώσσα, και μπορούμε να αντλήσουμε κάποια γνώση η οποία δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, εάν κάνουμε τη λεξαριθμική αναγωγή των λέξεων και των φράσεων που συνθέτουν όλα αυτά τα κείμενα τα οποία γράφονται. Ναι. Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα τα οποία μπορούν να τεθούν. Τώρα, επειδή έχω κάνει πολλές εκπομπές για τον αποκαλούμενο Αντίχριστο. Εδώ μιλάμε για το 666. Ναι. Με το οποίο ξέρω, ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί επίσης πάρα πολύ, ως αριθμό και γενικότερα, έτσι είναι? 35 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννου έχει 22 κεφάλαια. Γράφοντας τη φράση Αποκάλυψη Ιωάννου, το άθροισμα που θα προκύψει είναι ο αριθμός 2893. Εάν προσθέσουμε το 2, το 8, το 9 και το 3, θα πάρουμε τον αριθμό 22. Και εδώ η ελληνική γλώσσα μας αποδεικνύει ότι έχει γνώση περί του πλήθους των κεφαλαίων που υπάρχουν στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Γιατί η Αποκάλυψη του Ιωάννου έχει ακριβώς 22 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 13
Αναφέρει ο Ιωάννης τη φράση «το εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνουν και το εκ της ξηράς αναβαίνουν θηρίων». Δεν υπάρχει όμως η λέξη «αντίχριστος» τις περισσότερες από τις 9.500 λέξεις που έχει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, έχει λίγο περισσότερες από 9.500 λέξεις. Αυτό εννοώ. Σε όλες δηλαδή τις λέξεις όλων των κεφαλαίων της Αποκαλύψης του Ιωάννου δεν αναφέρεται η λέξη «αντίχριστος». Ούτε σε μία από αυτές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αναφορά για το εκ της ξηράς και το εκ της θαλάσσης αναβαίνων θηρίων. Και επειδή υπονοείται ότι το εκ της θαλάσσης αναβαίνων θηρίων είναι το μέγα θηρίων, παίρνοντας τη φράση «το μέγα θηρίων» και κάνοντας τη λεξαριθμική ανάλυση της, διαπιστώνουμε ότι έχει λεξαριθμικό άθροισμα τον αριθμό 666 ακριβώς. Και δεν αναφέρεται ο αριθμός αυτός από τον Ιωάννη με την ελληνική αριθμοσοφία βεβαίως σε τυχαίο στίχο του κεφαλαίου 13. Το κεφάλαιο ΙΓ είναι το κεφάλαιο 13, διότι το ΙΓ ισούται με το 10 και το ΓΑΜΑ με το 3. Επομένως, ο αριθμός 13 δημιουργείται από τα γράμματα ΙΓ. Το στίχο 18, στον τελευταίο στίχο του κεφαλαίου 13, ο Ιωάννης αναφέρει «Όδε η σοφία εστίν, ο έχων νουν, ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γάρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χι, ξι, δίγαμα». Mm-hmm. Το χι ήρθε με το 600, το ξι με το 60 και το δίγαμα με το 6. Επομένως, η άθροιση σε αυτών των τριών αριθμών καταλήγει στο 666. Εδώ βεβαίως έχουμε την κωδικοποίηση που έχει γίνει και μας λέει ότι θα είναι ο αριθμός ενός ανθρώπου του οποίου το όνομα, όταν το λεξαριθμίσουμε με την Πυθαγόρειο αριθμοσοφία, θα μας δίνει τον αριθμό 666 ακριβώς. Διότι το όνομα Αντίχριστος, εάν το λεξαριθμίσουμε, μας δίνει τον αριθμό 1841, το οποίο δεν είναι το 666, είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός από το 666. Η φράση όμως, το μέγα θηρίων, μας δίνει τον αριθμό 666. Και επειδή ο Ιωάννης αναφέρεται στο εκ της ξηράς αναβαίνουν και το εκ της θαλάσσης, που είναι το μέγα θηρίων, σίγουρα ο συσχετισμός αυτός είναι καταπληκτικός όσον αφορά τον αριθμό 666. Εγώ τα βρίσκω συγκλονιστικά όλα αυτά που μας μεταφέρεις και είσαι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη, Λευτέρη. Εντάχει γρήγορα, σε ό,τι αφορά την Ανάσταση του Θεανθρώπου, εκεί δεν μίλησες για το θέμα ύλης-αντιύλης? Ναι, όσον αφορά την ανάληψη. Όσον αφορά την ανάληψη, μάλιστα. Για να γίνει η ανάληψη, δηλαδή μετατροπή του υλικού σώματος σε κύμα φωτονίων, υποχρεωτικά πρέπει να γίνει κρούσεις ύλης αντίυλης, διαδοχικές αλλεπάλληλες κρούσεις ύλης αντίυλης, σε χρόνους του Planck, που είναι πάρα πολύ μικροί χρόνοι, όχι περισσότερα από 10 στην 20 με 10 στην 20 αντισωματίδια. Μέχρι εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα είναι καλά. Άμα ξεφύγουμε από αυτό το όριο, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Άρα, επιστημονικά μπορούμε να αποδείξουμε ότι η ανάληψη μπορεί να γίνει όταν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε διαχωρίσει το ίμιση της ύλης ενός σώματος και να το έχουμε κάνει αντιύλη και να το έχουμε απομονώσει από την ύλη του περιβάλλοντος χώρου και μετά να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε κρούσεις με χρόνους του Planck που είναι πάρα πολύ σύντομοι χρόνοι. Επομένως, σε δευτερόλεπτα μπορεί να μετασχηματιστεί το σώμα ενός συγκεκριμένου ατόμου σε κύμα φωτός. Μάλιστα, ένας φίλος εδώ, ο Λευτέρη, μια καλή ερώτηση. Ο Μάγιας 111, νομίζω, είναι, λέει, ρωτήστε το Λευτέρη, το μέλλον είναι προκαθορισμένο? Υπάρχει ελεύθερη βούληση, free will? Το σύμπαν είναι αιτιοκρατικό, deterministic? Λοιπόν, υπάρχει ελεύθερη βούληση, αλλά όχι 100%. Είμαστε όλοι κάτω από τις δυνάμεις του χάους. Αυτό ακριβώς το είχε και ένας καθηγητής εκεί στο Northeastern University. Έγραφε έξω από την πόρτα του, επάνω από αυτήν, έγραφε «We are under the forces of chaos». Είμαστε όλοι κάτω από τις δυνάμεις του χάους. Έτσι. Και αυτό θα δείξω στην παρουσίαση που θα κάνω στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, ναι, στις 8 η ώρα το βράδυ. Ένα από τα δύο πειράματα που θα κάνω, θα δείξω πώς αλλάζει το μέλλον με μικρές αλλαγές αποφάσεων που παίρνουμε τώρα. Θα δείξω δηλαδή ένα οπτικό πείραμα που θα το καταλάβουν όλοι για τη θεωρία του χάους. Επομένως, το σίγουρο είναι ότι έχουμε βαθμούς ελευθερίας, αλλά δεν είμαστε 100% ελεύθεροι. Δεν έχουμε 100% ελεύθερη βούληση. Ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο τις εκατό έχουμε ελεύθερη βούληση, ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε πόσους βαθμούς ελευθερίας έχουμε. Σίγουρα έχουμε κάποιους βαθμούς ελευθερίας βουλήσεως και σίγουρα έχουμε ένα ποσοστό ελευθερίας βουλήσεως, αλλά δεν ξέρουμε πόσο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό δεν είναι 100%. Έτσι. Επομένως,
Για να μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το μέλλον, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι το μέλλον είναι χαοτικών φαινόμενων. Και από πολύ μικρές αλλαγές αποφάσεων ή αρχικών συνθήκων ενός συστήματος, έχουμε τεράστιες εκθετικές μεταβολές της εξελίξεως του συστήματος αυτού. Αυτό και θα δείξω με το πείραμα αυτό που θα κάνω και θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει κατανοητό από τους. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν ομοιότητες. Κάποιοι μιλάνε για αντιγραφή, ότι μας τα πήραν όλα, τα κλέψανε. Ισχύει και αυτό βέβαια ιστορικά. Αντέγραψαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, το πνεύμα του Δωδεκαθέου, οτιδήποτε αφορά στην ηλιακή θρησκεία. Όμως, ήλιος της δικαιοσύνης χαρακτηρίζεται και ο Χριστός λέει ότι είναι. Και ο Απόλλωνας ήταν ο Θεός του ηλίου και η αρχαία ελληνική θρησκεία είναι ηλιακή. Δηλαδή τα μεγάλα της πνευματικά νοήματα για το τι ήταν το Δωδεκάθεο και ο Χριστός, ο Χριστιανισμός, η Ελληνοορθοδοξία έχει ηλιακό ως θρησκεία υπόβαθρο. Ο Απόλλωνας λέγεται Απόλλωνας Ιη και ο Χριστός λέγεται Ιησούς Ιάσον. Δεν είναι περίεργα όλα αυτά? Είναι πολύ σωστές, είναι αρκετά σωστές οι προσεγγίσεις που επιχειρείς να δώσεις και κάνεις. Εννοείται ότι ο Απόλλων είναι ο θεός του φωτός και της μουσικής και της ιατρικής. Έτσι, διότι για να θεραπευτεί ένας άνθρωπος πλήρως, δεν γίνεται να του θεραπεύσεις μόνο το υλικό του σώμα, αλλά πρέπει και το πνευματικό και το ψυχικό του σώμα να θεραπεύσεις. Και το πνευματικό και το ψυχικό σώμα του ανθρώπου δεν θεραπεύεται με φάρμακα ή λιτά. Θεραπεύεται με τη μουσική, θεραπεύεται με το φως, έτσι, που είναι η μεγαλύτερη γιατρή του πνεύματος και της ψυχής. Βεβαίως το σώμα θεραπεύεται με ιάματα, τα οποία πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι, ότι προκαλούν και επιφέρουν την ίαση του ανθρώπου. Γι' αυτό και εδώ έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία μεταξύ της λέξεως υγεία με τη φράση η ίασης. Διότι η λέξη υγεία, που την αναλύω πάρα πολύ καλά στο βιβλίο μου «Οι κώδικες του Πυθαγόρα μέρος πρώτον» από το 2017, όπου εκεί έχουμε την συσχέτιση των γραμμάτων της λέξεως αυτής με τα 5 κοσμικά στοιχεία, δηλαδή πυργαία, ίδωρα, ήρ και εθήρ, τα οποία αντιστοιχούν έκαστον εξ αυτών με τα 5 πλατωνικά στερεά, που ουσιαστικά τα 5 στερεά αυτά είναι πυθαγόρια, γιατί τα ανεκάλυψαν οι Πυθαγόροι οι πρώτοι, και μετά στη συνέχεια τα μελέτησαν ο Πλάτων με τους μαθητάς του, διότι ο Πλάτων είχε τεράστια εκτίμηση στη γεωμετρία και γι' αυτό είχε και την επιγραφή στην είσοδο της σχολής του, της Ακαδημίας, «Μηδής αγεωμέτρητος εισίτω». Ο κόσμος νομίζει ότι αυτή η επιγραφή αποτελείται μόνο από τρεις λέξεις και ότι βεβαίως αποτελείται από τρεις λέξεις, αλλά η ρήσης του Πλάτωνος συνεχίζεται και η πλήρης ρήσης είναι η εξής: «Μηδής αγεωμέτρητος εισίτω, του γάρ αΐ όντως η γεωμετρική γνώσης εστίν». Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αγεωμέτρητους στη σχολή μου, διότι οι γνώσεις του Θεού είναι η γεωμετρία. Αυτό λέει ο Πλάτων με την ρίση, την πλήρη ρίση που είχε δώσει. Γι' αυτό είχε βάλει το «μηδής αγεωμέτρητος εισίτω» και αυτή η επιγραφή έχει ακριβώς 24 γράμματα και το 24 είναι το δεύτερο πολλαπλάσιο του 12, γιατί 2 επί 12 μας κάνει 24 και όλοι οι μεγάλοι κώδικες στα κείμενα του Πλάτωνος αλλά και σε ό,τι είπε έχουν σχέση με το 12, όπως απέδειξε και ο καθηγητής Τζέι Κένεντι από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ από το 2010, από τον Απρίλιο, που παρουσίασε για πρώτη φορά την ανακάλυψη του κώδικος που έχει σχέση με τον αριθμό 12 όσον αφορά τα γραφόμενα και τα κείμενα του Πλάτωνος. Είναι επιστημονική απόδειξη αυτό που έκανε και είναι ο καθηγητής αυτός έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για να μελετήσει τα κείμενα του Πλάτωνος. Και όσον αφορά το θέμα τώρα του Ιάσονος που είπες και του Απόλλωνος, εδώ έχουμε μία άλλη καταπληκτική ισοψηφία, διότι οι λέξεις Ιάσον ισοψηφεί με το όνομα Απόλλων και ο αριθμός της ισοψηφίας αυτών είναι το 1061. Προσθέτοντας το 1, το 0, το 6 και το 1 θα καταλήξεις στον αριθμό 8, που είπαμε ότι είναι ο πρώτος τέλειος κύβος, 2 εις την τρίτη, 2 επί 2 επί 2, και είναι ο μοναδικός μονοψήφιος αριθμός που υπάρχει στο λεξάριθμο του ονόματος Ιησούς, που είναι ακριβώς 888. Εάν όμως γράψεις τη φράση «Λόγος Ιησού», θα σου δώσει ισοψηφία με το όνομα Απόλλων και βεβαίως με το όνομα Ιάσον. Και δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα Απόλλων αλλά και το όνομα Ιάσον, που ισοψηφούν με τον αριθμό 1061 και με τη φράση «Λόγος Ιησού», έχουν μέσα και το α και το ω. Και από το όνομα Απόλλων, με διάσπαση και αναγραμματισμό,
Δηλαδή με διασπαστικό αναγραμματισμό θα δημιουργήσεις τη φράση «ο πάλων», δηλαδή ο παλώμενος, αυτός που πάλεται. Και είναι γεγονός ότι εφόσον είναι θεός του φωτός, έχει αποδειχθεί για πρώτη φορά από τον Maxwell ότι το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Επομένως έχουμε παλμό, έχουμε τον παλμό της κινήσεως του φωτονίου, του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που είναι το φωτόνιο. Άρα όλα αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά έχουν μεγάλη επιστημονική σημασία. Μάλιστα. Λευτέρη, λοιπόν, στον χρόνο που μας απομένει, να πούμε κάτι για τις εκλογές, γιατί για αυτά τα θέματα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Θα κάνουμε ξανά μια ειδική εκπομπή. Θέλεις να πεις Βεβαίως. κάτι για το θέμα των εκλογών? Θα σωθούμε εμείς οι Έλληνες τελικά από τις εκλογές τώρα? Και λεξαριθμικά, αν θες να κάνεις ένα σχόλιο, αλλά και ως πολίτης. Από ό,τι έχει αποδειχθεί, δεν έχουμε σωθεί με εκλογές μέχρι τώρα. Αλλά χωρίς να έχω κάνει λεξαριθμική ανάλυση επί του θέματος, σίγουρα θα έχουμε διπλές εκλογές. Δηλαδή, λόγω της απλής αναλογικής, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τις πρώτες εκλογές να σχηματιστεί κυβέρνηση, έως αδύνατο. Ναι. Επομένως, μάλλον πιθανολογώ ότι οι επόμενες μπορεί να είναι τον Ιούλιο. Δεν ξέρω αν έχουν οριστεί και πότε έχουν καθοριστεί αυτές. Αλλά στις δεύτερες νομίζω ότι θα γίνει σχηματισμός κυβερνήσεως με κάποια δυσκολία, αλλά θα επιτευχθεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω, λεξαριθμικά οτιδήποτε σχετικό με τα κόμματα, τις εκλογές την επόμενη μέρα στην Ελλάδα, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που μπορούμε να πούμε. Μάλιστα. Ρωτάει τώρα μια φίλη εδώ. Η ημερομηνία λέει που αποφάσισε να φύγει ο Λιαντίνης έχει κάποιο κρυφό νόημα? Ξέρω ότι έχει Φυσικά. ασχοληθεί με τον Λιαντίνη αρκετά. Φυσικά και έχει και πολύ μεγάλο. Έχει τεράστια σχέση, άμεση σχέση με τον αριθμό 7. Η ημερομηνία αυτή ήταν 1η Ιουνίου του 1998. Εάν προσθέσουμε τα ψηφία 1:1, θα καταλήξουμε στον αριθμό 1 και 6, 7, έτσι και έχουμε το 1 και 9, 10 και 9, 19 και 8 έχουμε το 27 και 7, 34. Θα καταλήξουμε στον αριθμό 34. Προσθέτοντας όμως το 3 και το 4, θα λάβουμε τον ιερό αριθμό της επτάδος, το 7. Πότε ανεβρέθη ο Λιαντίνης ότι είχε απομείνει, ας πούμε, από τη σωρό του στο σημείο κοντά στην κορυφή του Δαγιέτου? Το 2005, αλλά ποιο μήνα? Τον 7ο, τον Ιούλιο. Δηλαδή, είχαν περάσει 7 έτη από το 1998 και η ανέβρεση έγινε τον 7ο μήνα. Βλέπουμε δηλαδή τα πάντα να συσχετίζονται με τον αριθμό 7 εκεί. Και όλα αυτά είχαν γίνει κατά εντολή του ιδίου, βεβαίως. Γιατί κάποιος υπέδειξε σε κάποιους άλλους που ήταν, που βρισκόταν όταν είχε φύγει. Και εγώ είχα γράψει στο τρίτο βιβλίο μου από το 2004 και όσοι το έχουν πάρει. Διότι μετά τις 22 Μαΐου που είχα κάνει μια εκπομπή στην εκπομπή με τον κύριο Χαρδαβέλα χωρίς μοντάζ, αρκετοί φίλοι είχαν πάρει το βιβλίο μου τότε, το τρίτο βιβλίο μου, «Η Σοφία των Συναρρύθμων», όπου εκεί έγραφα ότι να μην αναζητείτε το Λιαντίνη κάπου αλλού, αλλά είναι κοντά στην κορυφή του Ταϊγέτου. Και μάλιστα είχα βρει και μια ισοψηφία η οποία έδινε τον αριθμό 2005, που είναι ακριβώς 7 σαν αριθμός μεγαλύτερος από το 1998. Η ισοψηφία αυτή είναι το άθροισμα της φράσεως «Η πύλη τα ηγέτου» και ανεβρέθη το σημείο «πόρτες», που η λέξη «πόρτες» έχει σχέση με τη λέξη «πύλη» κατά κάποιο τρόπο. Επομένως, επιβεβαιώθηκε αυτή η πρόγνωση που είχε γίνει από το Μάρτιο του 2004, δηλαδή περίπου 18 μήνες πριν από τον Ιούλιο του 2005. Μάλιστα. Λευτέρη, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω γιατί δεν κάναμε ειδική εκπομπή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κάναμε. Για τα Τέμπη. Μου είχες πει κάποια πράγματα νομίζω στο τηλέφωνο. Θα κάνουμε και μία στην εκπομπή που θα έρθω εκεί. Ωραία, εννοείται, αλλά μπορείς να μας πεις κάτι τώρα γιατί το ζητάει και ο κόσμος. Έστω κάτι, ένα σχόλιο. Αν γράψουμε τη λέξη Τέμπη, έχει τον αριθμό 433. Τον ίδιο αριθμό έχει και η φράση «Η Ελλάς πενθεί». Έχουμε δηλαδή ισοψηφία «Η Ελλάς πενθεί ίσον Τέμπη ίσον 433». Μετά, αν πάρουμε τη λέξη «βάρδια», που αναγραμματιζόμενη γίνεται «βράδια» ή «βραδιά», εκεί βλέπουμε ότι έχουμε τον αριθμό 118, που είναι το κλειδί, το μοιραίο κλειδί, το 118, αν έχεις ακούσει.
Ναι, μας έγραψε κάποιος φίλος εδώ για το 118, λέει, να μας πεις, ναι. Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ απλό αυτό. Εάν προσέξετε την ηλεκτρονική χρονομέτρηση της κάμερας που δείχνει την σύγκρουση αυτού του τραγικού συμβάντος των δύο αυτών τρένων αμαξοστοιχειών, θα δούμε εκεί ότι η χρονομέτρηση αναφέρει 23 και 21 και 18. Προσθέτοντας τους αριθμούς 23, 21 και 18, θα λάβουμε τον αριθμό 62, που είναι ο αριθμός που αντιστοιχούσε με το Intercity 62 που ανέβαινε προς τη Θεσσαλονίκη. Εάν προσθέσουμε το 6 και το 2, θα λάβουμε το 8, και το 8 μπορεί να δημιουργηθεί από δύο εφαπτόμενους κύκλους, και αν θεωρήσουμε ότι το ένα ον είναι ο ένας κύκλος και το άλλο είναι ο άλλος, έχουμε την επαφή, την κρούση, δηλαδή την σύγκρουση αυτών των δύο όντων, που στην προκειμένη περίπτωση εδώ μιλάμε για δύο αμαξοστοιχίες. Θα πω όμως και κάτι άλλο που για πρώτη φορά θα το αναφέρω. Εάν πάμε στην αμαξοστοιχεία 63503, την εμπορική, εκεί θα δούμε ότι εάν προσθέσουμε το 6 και το 3, θα λάβουμε το 9. Mm-hmm. Προσθέτοντας και το 50 που ακολουθεί, όχι σαν 5 και 0, αλλά σαν 50, 6 και 3 και 50, θα πάρουμε το 59. Και μας έχει μείνει το 3 στο τέλος. Το τελευταίο ψηφία από το 63503 είναι το 3. 59 και 3 όμως τι μας κάνει? Πάλι 62. Άρα βλέπουμε ότι οι αριθμοί που προκύπτουν εκ πρώτης όψεως από τους διψηφίους αριθμούς που διαχωρίζονται από τις ώρες, τα πρώτα λεπτά και τα δευτερόλεπτα δηλαδή, είναι το 62 από τη χρονομέτρηση, τη στιγμή δηλαδή που το ένα τρένο ακουμπάει με το άλλο, και από την ανάλυση αυτή της προσθέσεως του 6, του 3, του 50 και του 3, που συνθέτουν τα ψηφία 63503, πάλι παίρνουμε το 62. Αν πάμε στην ημερομηνία του συμβάντος, που ήταν 28 Δευτέρου του 2023, και κάνουμε άθροιση κάθε ψηφίου, έχουμε το 2, το 8, το 2, έτσι, μέχρι τώρα έχουμε το 12, και το 2, 0 και 2 και 3 για το 2023 θα μας δώσει τον πρώτο αριθμό 7. Πρώτος είναι κάθε αριθμός που διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα, με την προϋπόθεση να είναι μεγαλύτερος της μονάδος. Κάθε θετικός αγκαίρος αριθμός, μεγαλύτερος της μονάδος που διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα, λέγεται πρώτος αριθμός. Και από το 1 μέχρι το 100 υπάρχουν 25 πρώτοι αριθμοί, ενώ από το 1 μέχρι το 150 βρίσκονται 35 πρώτοι αριθμοί. Και ο μικρότερος και ο μοναδικός άρτιος πρώτος είναι το 2, γιατί είναι τόσο μικρός που διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και με τη μονάδα. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε από την άθροιση 28 Δευτέρου του 2023, ένα προς ένα τα ψηφία, τον αριθμό 19, που επίσης είναι πρώτος αριθμός. Και τελικά αποδεικνύεται ότι και ο αριθμός 19 είναι πολύ άσχημος αριθμός, γιατί δεν είναι τυχαίον που είχαμε και το COVID-19. Δεν ήταν 18, ούτε 17, ούτε 16. Ήταν 19. Βλέπουμε δυστυχώς και το 19 να παίρνει τη θέση του ανάμεσα στο 13 και στο 22 και να δημιουργεί μια τριάδα δύσκολων αριθμών και επίπονων αριθμών, οι οποίοι είναι αυτοί που προαναφέρα. Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι πολύ περίεργο με το δυστύχημα στα Τέμπη που ίσως να περνά σε ένα άλλο πεδίο, γιατί εναλλακτικοί ερευνητές έκαναν λόγο γενικότερα και εμείς εδώ θέσαμε πολλά ερωτήματα, καταδείξαμε και πολλά πράγματα που δεν κουμπώνουν, δεν κολλάνε με τα Τέμπη και το τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Θεωρείς ότι είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση που περνά σε άλλα επίπεδα ενδεχομένως? Νομίζω πως η απάντηση είναι ναι, συμφωνώ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα του συμβάντος αυτού και πάει πολύ μακριά η βαλίτσα, δεν είναι απλό θέμα. Μάλιστα. Λευτέρη, τώρα οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Χθες είχαμε την 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά, όπου ιδρύθηκαν και οι Ιλουμινάτοι το 1776 από τον Άνταμ Βάισχαουπτ. Ακριβώς, τα ξέρεις πολύ καλά. Και λίγο μετά, 4η Ιουλίου του 1776, ιδρύθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Α, μάλιστα. Έτσι δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό. Μπράβο για την ημερομηνία και για το όνομα που είπες. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτά που είπες είναι σωστά. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι να πούμε για τους Ρώσους ή για τους Ουκρανούς σε επίπεδο γεωπολιτικής και λεξαριθμικά, αλλά και γενικότερα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που παρακολουθείς και όλα την επικαιρότητα? Άφησα με να το ερευνήσω το θέμα καλύτερα και να το πούμε στην εκπομπή που θα έρθω στο Βόλο. Ωραία. Αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που έφιξες. Και θα κάνω μια έρευνα να δω τι θα προκύψει σχετικά. Ωραία. Λοιπόν, Λευτέρη, θα σε αποδεσμεύσω γιατί είχαμε πει για μισή ώρα και σε κράτησα μία, αλλά δεν γίνεται. Όταν έχουμε Λευτέρη Αργυρόπουλο, σε θέλει πολύ ο κόσμος, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα έχω πάρει.
Ναι, έτσι είναι και τον ευχαριστώ τον κόσμο για τη συμπαράστασή του και για όλες τις ερωτήσεις που κάνει. Λυπάμαι και συγγνώμη ζητώ που δεν μπορώ να τις απαντήσω όλες. Ωραία, μια Γιατί... τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν αληθινά τυχαία ή αριθμοί, γράφει εδώ ο φίλος μας. Όχι. Θα το αποδείξουμε μαθηματικά. Βέβαια, υπάρχει η γεννήτρια των τυχαίων αριθμών. Είναι μια διαδικασία που, για παράδειγμα, άμα θέλει να μας δώσει κάποιος ένα PIN, όπως μας στέλνει, ξέρω εγώ, ένας οργανισμός, όπως το PayPal ή κάποιοι άλλοι, που θέλουν να μας δώσουν κάποιους κωδικούς που ισχύουν για 10 λεπτά, 15 λεπτά κλπ. Αυτοί παράγονται από τη λεγόμενη γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Στην πραγματικότητα όμως, δεν υπάρχει ένας ασήμαντος ή τυχαίος αριθμός, διότι αν θεωρήσουμε ότι ένας αριθμός είναι ασήμαντος, τότε θα έχει τη σημαντικότητα ότι ανήκει στο σύνολο των ασημάντων αριθμών. Άρα καταλήγουμε σε άτομο, άρα όλοι οι αριθμοί είναι σημαντικοί. Έτσι λοιπόν, ό,τι αριθμό συναντούμε μπροστά μας, πρέπει να προσπαθήσουμε να τον ερμηνεύουμε, να βλέπουμε τη σημασία του και δεν είναι μόνο η σχηματομορφική του κατάσταση, δηλαδή αυτό που λέμε η γεωμετρία του αριθμού, το σχήμα του, αλλά είναι οι ιδιότητες που έχει στα μαθηματικά, τι σημαίνει για την αριθμοσοφία αυτός ο αριθμός και τι ιδιότητες έχει και στη γεωμετρία, γιατί κάθε αριθμός ανήκει σε κάποιες ομάδες ή σε συγκεκριμένη ομάδα ακολουθία αριθμών. Και πρέπει να δούμε πού ανήκει ο καθένας και ποιες ιδιότητες παρουσιάζει και τι συσχετισμούς έχει με άλλους αριθμούς. Είναι μεγάλη ιστορία η ιστορία των αριθμών. Είναι ένα ολόκληρο σύμπαν. Είναι ένα άπειρο σύμπαν. Μάλιστα. Και κλείνουμε με το τελευταίο ερώτημα. Βλέπεις κάποια ένταση γεωπολιτικά πολύ μεγάλη με φόντο τις κουβέντες για πυρηνικά? Το απευχόμαστε να γίνει αυτό. Για το 2023 όχι. Μάλιστα. Έχω διερευνήσει για το 2023 και δεν βλέπω κάτι τέτοιο για το 2023, όχι. Καλώς Λευτέρη, θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ θερμά, σε περιμένω στο Βόλο. Βεβαίως Βασίλη, ευχαριστώ και εγώ. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ εδώ να αναδείξουμε και την ομιλία σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ και εσένα και όλους τους φίλους της εκπομπής. Καλό βράδυ σε όλους. Να ακούσουμε, να ακούσουμε και, τον κύριο Αργυρόπουλο που δεν έχει μιλήσει ακόμη καθόλου και αμέσως μετά θα έρθουμε. Ναι, βεβαίως. Ήθελα να πω ότι όλα αυτά για τα οποία συζητούμε τώρα χαρακτηρίζονται με τις τέσσερις λέξεις η ιερά ελληνική γεωγραφία. Επομένως, επειδή οι αριθμοί είναι οι νόμοι του σύμπαντος και ο Πυθαγόρας, αυτός ο μέγας μύστης και διδάσκαλος, ο οποίος μας έδωσε το φως και μας είπε ότι ο αριθμός είναι ο νόμος του σύμπαντος, εάν πάρουμε τη λέξη αριθμή, θα δούμε ότι το άθροισμα της λέξεως αυτής είναι ο αριθμός 240. Εάν πάρουμε τη λέξη νόμη, θα δούμε ότι το άθροισμα είναι πάλι ο αριθμός 240. Βεβαίως λοιπόν, οι αριθμοί είναι οι νόμοι του σύμπαντος και θα ήθελα από το σημείο αυτό να αναφερθώ σε αυτόν τον μέγα διδάσκαλο, τον Πυθαγόρα, τον μέγα μύστη και να πω, να ανακοινώσω, διότι είμαι λυπημένος από το γεγονός ότι κανένας τηλεοπτικός διάβλος δεν έχει αναφέρει μέχρι τώρα και είσαστε ο πρώτος μεγάλος τηλεοπτικός διάβλος που θα ακούσει ο κόσμος ότι φέτος έχουν συμπληρωθεί 2.500 χρόνια από το θάνατο του Πυθαγόρου. Για να τιμήσω λοιπόν τον Πυθαγόρα, τον Νοέμβριο του 2004 πήγα στη Σάμο για δεύτερη φορά στη ζωή μου, έτρεξα 90 χιλιόμετρα σε χρόνο 8 ώρες 15 πρώτα λεπτά και 36 δευτερόλεπτα χωρίς να σταματήσω δευτερόλεπτο και έδωσα και μία διάλεξη στο ξενοδοχείο Doris Abbey για να τιμήσω τη μνήμη του Πυθαγόρου. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Τρέξατε 90 χιλιόμετρα. Βεβαίως. Σε 8 ώρες. Ναι, έτρεξα 90 χιλιόμετρα σε 8 ώρες, 15 πρώτα και 36 δεύτερα. Και μάλιστα ήταν και η κυρία Ποδαρά εκεί και το έμαθε αργότερα, αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει το γεγονός αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι το Σεπτέμβριο του 2004. Γιατί κάνατε αυτή τη διαδρομή? Την έκανα για να τιμήσω τον Πυθαγόρα. Για να τιμήσει τον Πυθαγόρα. Βεβαίως. Και μάλιστα είχα κάνει έλεγχο περί της προβλεπτικότητας της γλώσσης. Είχα αποφασίσει να τρέξω τη διαδρομή αυτή. Έχω 97 μάρτυρες για αυτό που σας λέω τώρα. Να τρέξω τη διαδρομή αυτή την προηγούμενη ημέρα και να κάνω την διάλεξή μου την προπροηγούμενη ημέρα. Τελικά έλαβα μήνυμα από την ελληνική γλώσσα να μην το κάνω αυτό την ημερομηνία τη συγκεκριμένη και να μεταθέσω τις ημερομηνίες για μία ημέρα πιο μπροστά, χωρίς να γνωρίζω για ποιο λόγο. Δηλαδή, όταν λέτε έλαβα μήνυμα από την ελληνική γλώσσα, τι εννοείτε? Ανακάλυψα την εξής ισοψηφία, η οποία λέει υπερμαραθώνιος δρόμος προς τη μνήμη του Πυθαγόρου ίσον 5.111. Και αυτή η ισοψηφία ισοψηφούσε με την φράση 21 ενδεκάτου του 2004. 5.111. Επομένως, ενώ είχα αποφασίσει να τρέξω τη διαδρομή στις 20 Νοεμβρίου του 2004, μετέθεσα την ημερομηνία για τις 21.
βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ετοιμάζεται να κάνει δηλώσεις. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, ετοιμάζεται να κάνει δηλώσεις. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται η παρουσία μου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πάντοτε οι απερχόμενοι υπουργοί κάνουν έναν απολογισμό του έργου τους. Αυτό εγώ θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω. Στους συγγενείς των θυμάτων, στους αγνοούμενους, πάμε λίγο πάλι. Προκειμένου να αποσταθμιστεί, να αποσταθμιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη να κινούνται για πολλά χιλιόμετρα στην ίδια γραμμή δύο τρένα στην αντίθετη κατεύθυνση. Πώς το ξαναπάμε? Νομίζω ότι θα. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Τι δηλαδή πρέπει να έχουμε τώρα? Δυστυχώς πρέπει να είναι αυτή η θυσία. Αν μου επιτρέψουν, η θυσία είναι θυσία. Έγινε θυσία, δυστυχώς. Πάτε λοιπόν, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επιδηγείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Και μην είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, και μην είσαι ενέγγυς, και μην είσαι ενέγγυς. Πάτε λοιπόν, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επιδηγείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Και μην είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, και μην είσαι ενέγγυς, και μην είσαι ενέγγυς.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Και μην εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, και μην εις ενέγγυς, και μην εις ενέγγυς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Και μην εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, και μην εις ενέγγυς, και μην εις ενέγγυς.